Οι πρόσφυγες συζητούν με εκπροσώπους του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε δίπλα τους με την έννοια να φροντίσουμε για την ασφάλειά τους, για την καθαριότητα του χώρου, για ό,τι ανάγκες υπάρχουν, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ειρηνικά και θα αποχωρήσουν. Είναι εδώ και 1,5 μήνα στην Ελλάδα, στα διαβατά, και περιμένουν τι θα γίνει με τις αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουν. Οι υπάλληλοι της καθαριότητας δουλεύουν σε βάρδιες και καθαρίζουν το χώρο της κατασκήνωσης γύρω από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ενώ νωρίς το πρωί μια επιτροπή προσφύγων συναντήθηκε με το γερμανό πρόξενο με αίτημα να ανοίξουν τα σύνορα και να τους δεχτεί η χώρα του. Διευκρίνησε ότι η Γερμανία θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα ικανοποιήσει τα αιτήματά τους ανεξάρτητα από το πόσα θα είναι αυτά, εφόσον αυτά αφορούν βέβαια σε οικογενειακή επανένωση. Περίπου 100 άτομα κατασκήνωσαν στο κέντρο της πόλης μια μέρα νωρίτερα. Η πορεία και η διαδήλωσή τους πραγματοποιήθηκε παρά το γεγονός ότι η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης είχε ανακοινώσει την απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναθρήσεων τη συγκεκριμένη ημέρα. Κοντά από το κάμπους στα Διαβατά σήμερα για να διαδηλώσουν και για τις άθλιες καθημερινές συνθήκες τις οποίες βιώνουν εκεί και γιατί μετά τη συμφωνία έχουν κλείσει τα σύνορα και από Τουρκία προς Ελλάδα και ο Βαλκανικός διάδρομος δηλαδή που έχει κλείσει και προς τα πάνω. Το θέμα είναι κάτι που ξεπερνά τελικά και την Ελλάδα και την κυβέρνηση και μας προβληματίζει όλους πολύ. Οι πρόσφυγες αναμένεται να επιστρέψουν στο χώρο φιλοξενίας των διαβατών.